Να πάρουμε το σχόλιο τη κυρία Κανέλη. Ναι, είπατε ότι όλοι συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε. Ότι είναι μια τραγωδία. Όχι, γι' αυτό ότι είναι τραγωδία, συμφωνούμε. Αλλά και είπατε ότι όλοι είναι. συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δηλαδή. Καταρχήν, εμεί διαφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντά. Άρα, δεν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με μεθόδου. Όλο το πράγμα είναι καταστροφικό και είναι και εγκληματικό σαν πολιτική. Αυτό που είδαμε είναι ένα από τα πολλά. Θα ακολουθήσουν άλλα τόσα. Γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα προωθεί το καινούργιο τη σχέδιο, μικραίνει ακόμα περισσότερο, όπω είχε συμβεί και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι μικρότερη εμβέλεια και δυνατοτήτων από ό,τι είναι του ΟΗΕ η σύμβαση. Τώρα θα κατεβούμε κάτω και από τον ΟΗΕ και κάτω από τη Γενέβη, όσο περισσότερο γίνεται, περιορίζοντα τα δικαιώματα των προσφύγων. Σα θυμίζω ότι η έννοια μετανάστη και η έννοια πρόσφυγα ήταν πάντοτε συνάρτηση τη οικονομική εκτίμηση των επιπτώσεων. Όποτε ήταν χρήσιμη, επένδυε για παράδειγμα η Γερμανία στην Τουρκία και στο φράγμα του Τίγρη και του Εφράτη, πλημμύριζε 3.000 κούρδικα χωριά και έχει αυτή τη στιγμή 2 εκατομμύρια Κούρδου ενσωματωμένου και τι κάνουν τη δουλειά με φθηνόμερο γάμματο στη, Γερμανία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και αλλαχού. Έχουμε χαρτιά που το αποδεικνύουν ότι είναι μια ολόκληρη ιδεολογική τοποθέτηση ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό μετανάστη. Να σα φέρω ένα παράδειγμα. Συγκρίνεται την συμπεριφορά απέναντι στους μετανάστε που φτάνουν από τη θάλασσα ή με καράβια, σαν πιο κάραβα, με του μετανάστε που έρχονται από την Ουκρανία. Και πείτε μου, εάν οι μετανάστες που έρχονται από την Ουκρανία θύματα και αυτοί πολέμου. Όπω θύματα και οι άλλοι πολέμου. Θύματα επεμβάσεων τη Δύση και υπάρχει στη μία, στην Υπάρχει ρατσιστική διάκριση και τεράστια, τεράστια διαφοροποίηση ανάλογα με τη χρησιμότητα, το στρατόπεδο, τι επενδύσει και τα λεφτά. Όταν τα χρήματα Άρα. των Ευρωπαίων πολιτών πηγαίνουν σε ύποπτε μοικιό. ύποπτε μοικιό, δεν είναι όλε κάρτε προ Σε ύποπτε μοικιό. Όταν πηγαίνουν σε αμφίβολε πολιτικέ και όταν είναι εξισορροπητικέ των αναγκών του κεφαλαίου που έχει δημιουργήσει τους πρόσφυγες, τότε είναι σαν να μου λέτε να φτιάξουμε μία πολιτική για να δούμε πώς θα τη βγάλει μαλακά ο φωνιάς για το φόνο. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Θα γυρίσουμε πίσω στη Γενέβη, θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρω το Δουβλίνο να καταργηθεί και να φτιαχτεί μία σύμβαση η οποία να επιτρέπει στους ανθρώπους αυτούς, με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων και των δυνατοτήτων που έχουν να μετακινούνται, Κάπου που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε. Ένα χώρο τάχα μου δίθεν δημοκρατία και τάχα μου δίθεν ευημερία. Για το δεύτερο, δεν είναι κανεί, αλλά και η ευημερία μέσα στην Ευρώπη πάλι για του λίγους είναι.